ones, trying hard to change my head. Mother Earth, look what they've done to you. Θοδωρής είναι πολλά χρόνια στον χώρο της μοτοσυκλέτας, με ανακατασκευές, custom κατασκευές και εδώ έχει φέρει σήμερα και εντάξει είναι τιμή τώρα που έφερε και ο ίδιος και έφερε και το μηχανάκι που είχε διαγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του AMD το 2014. 14. 3. 13. Ο κύριος Κώστας εδώ. Ό,τι θέλετε, ρωτήστε παιδιά. Ναι, είναι κατασκευασμένο από το μηδέν, ανοξείδωτο, σε καλύπρα κατασκευή πλαισίου. Καλύπρα κατασκευάστηκε από εμάς. Τα δόξα που γίνανε στα ανοξείδωτα τα φτιάξαμε πάλι εμείς στο εργαλείο. Δηλαδή έχουν γίνει όλα από το μηδέν σε αυτό το μηχανάκι. Εκτός από ότι αγοράστηκε ένα τρακαρισμένο ούγκα που είχε ανάγκη αντικατάσταση σκελέτων. Και είχαμε τη δικαιολογία να φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Τώρα ό,τι χρειάζεται σε τεχνικά πράγματα και σε κατασκευαστικά, αλλά δεν είναι ελεύθερο. Είναι το ίδιο, 2002. 2002, το ίδιο. Ήταν 100%. Και μετά πήγαν όλα από πάνω και πήγαν 2004. Στα ΣΥΚΤΣ περίπου ξεκίνησε η φάση και στην Αγγλία. Οπότε τότε ήταν πολύ δεδομένη η μοτοσυκλέτα και η βρετανική βιομηχανία μοτοσυκλέτα σαν στα πολύ ζένια της. Βρήκαν το βάσιμο οι Ιάπωνες στην Ευρώπη και θα σου πετώσουν όλα. Λοιπόν, οπότε τι κάναν τότε. Πιτσιρικά δευτερά μηχανόβια της εποχής. Βλέπαν τους αγώνες μοτοσυκλέτας και θέλοντας ειδικές μοτοσυκλέτες να προσεγγίσουν λίγο τις επιδόσεις, λίγο που λέτε γίνεται ξύπερα λέτε, τις επιδόσεις αλλά και το look των αγωνιστικών μοτοσυκλετών, άρχισαν να μετατρέπουν τις μοτοσυκλέτες με ό,τι μέσα είχε ο καθένας. Δηλαδή, είτε χειροποίητα, βέβαια στην πορεία, προέκυψαν και διάφοροι βελτιωτές που παρήχαν έτοιμα kit, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, είτε φέρινγκ, τα πάντα. Δηλαδή, έγινε μια βιομηχανία στην πορεία, όταν αυτό αντρώθηκε πολύ, ας πούμε, στην Αγγλία, έγινε μια βιομηχανία, η οποία κράτησε μέχρι μέσα καρδιά στο 70 περίπου. Έτσι, όλη η φάση λοιπόν ξεκίνησε στην Αγγλία. Ο κόσμος που ασχολόταν με αυτό τότε, έχει μείνει, ας πούμε, με την ονομασία που λέμε σήμερα Rockers, οι οποίοι ήταν είχαν το πτήσιμο αυτό το με τα δερμάτια, ξέρετε τα χαρακτηριστικά, τα μοτοσυκλετικά, τα όρια στην Ελλάδα κλπ. Και το όνομα καφέρι έτσι είναι επειδή αυτοί συχνάζανε τότε σε κάποια μαγαζιά είναι το αντίστοιχο της εποχής των καφετεριών. Είναι το αντίστοιχο της εποχής των καφετεριών που είναι σε εθνικές οδούς σε εμάς, ας πούμε, στους περιφερειακούς μεγάλους δρόμους. Και μαζευόντουσαν εκεί, επειδή τώρα στο κέντρο της πόλης δεν μπορούσαν να κάνουν τις κόντρες που θέλανε. Μαζευόντουσαν λοιπόν εκεί πέρα και κάνανε τα παιχνίδια τους εκεί πέρα. Και οι υπόλοιποι χαμώνες, πορτιγατζίδες, περαστικοί κλπ. Τους ονομάσανε καφέ Race, δηλαδή αγωνιζόμενοι το δεύτερο όρο. Ο αρχικός σκοπός τους, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, ήταν να σπάσουν το φράγμα της ταχύτητας των 100 μιλίων. Δηλαδή 260 χιλιόμετρα. Δεπτών που λέγανε και εκεί, το ονομάζαν τον. Βέβαια αυτό, εντάξει, με την βελτίωση των τσακιατών το πιάσανε και προχωρήσανε παρακάτω. Τέλος πάντων, πείτε από λόγο, προχωράμε. Όλες οι δηλαδή, το 60 αυτό το πράγμα άφησε στην Αγγλία, μετατροπές πολλές, συνδυασμός κινητήρων και μοτοσυκλετών, δοκιμάτια, έτσι ώστε να πιάσουν τα καλύτερα στοιχεία από ό,τι μπορούσανε, όπως με τα τρίτον που ήταν πολύ χαρακτηριστικά και πολύ σπάνια. Δηλαδή, τώρα είναι πανάκριβα να πεις ένα ορίζοντα τρίτον της εποχής, ας πούμε. Το οποίο ήταν συνδυασμός Triumph και Norton. Κάπως στην καλύτερη του 70 αυτό άρχισε να όλο το ρεύμα να πέφτει. Έτσι, ως που χάθηκε. Το Ace Café το μεταξύ που φοράγαμε και πλέον στην Κούζα ήταν το πιο γνωστό καφέ της εποχής που μαζευόντουσαν και κάνανε τις κόντρες τους, συζητούσαν με ανθρωπές τους, ακούγαν τις μουσικές τους, το οποίο και αυτό έκλεισε την δεκαετία του 70. Ώσπου φτάνουμε στην δεκαετία του 90,
ξεκινάς το 1994 που ξανανοίγει το Ace Café στην Αγγλία, κάνει ένα παιδιακό ξανάνοιγμα και μαζεύει το 12.000 μοτοσυκλέτες. Το 97 λειτουργήσε κανονικά και αυτό αποτέλεσε το ένασμα μαζί με κανένα δύο γκαράζ στο εξωτερικό όπως είναι το Prince Mankes και ο Πολιτέος. Ξαναπήρε αυτό το πράγμα πάλι τα πάνω του και φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα που πλέον και στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλο ρεύμα. Δηλαδή, όσο θα ξεκινήσουμε το. Το ρωτήσαμε, θα ξέρει γιατί στην Ελλάδα μας έχει βάλει χέρι και εδώ πέρα. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν να αναψάχνουμε για ανατροπές πριν από 6 χρόνια σχεδόν, περίπου, στην Ελλάδα δεν ήξερε κανένα τι είναι κάθε έτσι και όλα αυτά αυτό το λέγαμε και εντάξει, το δωρέα, α πούμε, ήξερε. Αλλά έξω ο κόσμος εντάξει, τώρα αυτό το ξέρουν όλοι. Και βλέπεις πολλά μηχανάκια, γίνονται εκδηλώσεις πλέον εδώ στην Ελλάδα. Μία από αυτές είναι το Distinguished Gentleman's Ride που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Το οποίο, ας πούμε, σαν χώρα είχαμε την ευτυχία να είμαστε από τις πρώτες που έγινε, γιατί το παιδί που είναι πίσω από την διοργάνωση έτυχε να είναι φίλος, πολιτός του Αυστραλού που το ξεκίνησε. Οπότε ήταν και αυτή τη χώρα που ξεκίνησε εδώ. Διάφορα meetings όπως είναι από την ομάδα του Facebook που είχε γίνει πριν από ένα μήνα. Μπράβο στην Διαγμένη. Το Motorcycle The Story. Ο Chris. Ένα. Μπορώ να πούμε τυπικό δείγμα καφέ racer είναι το Roy Gatto του Δημήτρη με ιταλικό φέρι, ιταλικό στυλ φέρι μπροστά, κλιπονάτο και στέλναμε το κομπιό. Αυτό είναι ένα τυπικό δείγμα καφέ racer. Ένα τυπικό δείγμα μετά Brad Stye, ευθεία σέλα, τυμονάκι, κατασκευασμένο πάλι από το Θοδωρή. Είναι αυτό εδώ πέρα το ROW 80 του 84 και υπάρχουν και διάφορες μετατροπές που συνδυάζουν με διάφορα στυλ όπως είναι αυτό εδώ πέρα από το PCB, από το Vino, κατασκευασμένο το οποίο είναι Brad Café. Έχει χαρακτηριστικά Brad Stye και τα κλειπώνς από τα Café Racers. Το Brad είναι ένα τέτοιο που ξεκίνησαν οι Ιάπωνες, έτσι. Ναι. Η Ιαπωνία το κίνησε, όσο είναι την Fiat Sella και τα λοιπά. Ναι, απλή κατασκευή. Λίγο πιο εξελιγμένο από τους Ινδιάνους του δικούς μας του 80 που βάζανε απλά μια κουρελούγια σε έλεγε. Λοιπόν, το μηχανάκι του φίλου μας έχει ιαπωνικά δείγματα πάνω, όπως είναι πίσω η σέλα και ο κουκοβιός που χρησιμοποιούν κατά κόρο στην Ιαπωνία αυτό το στυλ, το μονάκι. Και θα συζητάμε μετά και γιατί κάσουμε τα κατασκευή του Θοδωρή, το τσόπερ αυτό, το Carly, που έχει σαν βάση μοτέρ Carly. Αλλά από εκεί και πέρα είναι όλο το άλλο χειροποίητο, όλο φτιαγμένο στο χέρι. Ένας ο μύθος των Cafe Racers βάζανε στο jukebox ένα τραγούδι. Τα τραγούδια της εποχής κρατάγαν περίπου 3 λεπτά. Και έπρεπε να βάλουν το τραγούδι, να πάνε έξω, να πάνε το μηχανάκι και να κάνουν όλο το περιφερειακό του Λονδίνου και να επιστρέψουν στην καφετέρια πριν τελειώσει το τραγούδι. Αυτό είναι ο μύθος της εποχής των Cafe Racers. Εντάξει, εγώ είμαι της παλιάς γενιάς, είμαι της γενιάς που λένε τα παιδιά πρόγραμμα τα μηχανάκια. Τα λέγαμε ξεβράδοντα, τα ξεβρακώνουμε. Τα κόβαμε και τα φτιάχναμε όπως τις άραγα εμείς. Μεγάλωσα και αφού ήρθαμε. Και προσπάθησα να φτιάξω μηχανάκι που προγραμμάτισε. Χόμπι καθαρά. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι να ασχοληθεί. Έχει και δυσκολία. Ιδέες. Όταν είχα να τα μηχανές να γίνουν το στέλνος. Φαντασία θέλει και δουλειά. Το CX έχει ένα κινητήρα που είναι άφθαρμος. Πραγματικά έτσι. Έχω ένα γι' αυτό. 6,5.